Τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επισκίασε ο Πέτρος Τσατσόπουλος και η δυσφορία που έχει προκληθεί σε στελέχη του κόμματος από τις πρόσφατες δηλώσεις του. Η συνεδρίαση έγινε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με τον Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη στιγμή να επιχειρεί να κατευνάσει την κατάσταση. Υπάρχει η ελευθερία του λόγου, αλλά να σκεφτόμαστε και το σύνολο. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη αλληλεγγύη και πνεύμα συλλογικότητας στις τάξεις μας. Βεβαίως δεν συμφωνώ και με όσα ακραία γράφτηκαν στα social media για τον Πέτρο Τσατσόπουλο. Ο Πέτρος Τσατσόπουλος ρωτήθηκε αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την άποψη ότι το ταγκό θέλει δύο, ενώ απάντησε και στο τι θα πράξει αν μετεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και ο κύριος Τσίπρας και η ηγετική του ομάδα αποφασίζει τέλος πάντων την κυβέρνηση αυτή να την κάνει μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα σκοφείτε και θα φύγετε? Προφανώς. Ευχαριστώ. Προφανώς. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν θέλω καμία σχέση. Με τους λαϊκιστές. Έχω μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά υποθετικά ερωτήματα. Είναι ένα μπούμερα. Πάντως το πρωί στην πρώτη γραμμή ο Νίκος Βούτσης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη στάση του Πέτρου Τσατσόπουλου. Μεγάλες και πολλές αθυροστομίες για πλήθος πραγμάτων αυτό τον 1,5 χρόνο. Επαναλαμβάνω, κάθε φορά έχουν αυτό ή το άλλο βάρος, δημιουργούν πρόβλημα σε οργανώσεις, σε φίλους του.